Όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, και σε αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό, παρότι το είπε έμεσα, στην πραγματικότητα η συζήτηση για τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, σε αυτή τη συζήτηση συγκρούονται δύο αντιλήψεις, ούτε έξι, ούτε πέντε. Συγκρούεται η μία αντίληψη, την οποία υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Τόξου, τα οποία αποδέχονται το ονομαζόμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και θα πω παρακάτω μερικά πράγματα, γιατί δεν γίνεται à la carte. Δεν μπορεί να είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την υποστηρίζεις, να προτείνεις μεταρρυθμίσεις, υποτίθεται, και από την άλλη μεριά να διαμαρτύρεσαι για το τι παράγει, λες και δεν ξέρεις ότι είναι δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτή είναι η μία πλευρά, και η άλλη είναι η δική μας αντίληψη, που αφορά το ποινικό δίκαιο γενικά, το οποίο δεν αφορά μόνο το κοινό έγκλημα. Στο κοινό έγκλημα υπάρχουν πράγματα τα οποία υποστηρίζουμε κι εμείς και θα τα ψηφίσουμε, αλλά είναι γενικότερο. Γιατί μέσα στο ποινικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο μάλλον σχετίζεται με τη δυνατότητα και τη χρησιμοποίησή του, χρησιμοποίησή της από τις κυβερνήσεις που υπηρετούν και στηρίζουν αυτό το σύστημα, ένα άδικο κοινωνικό σύστημα, μην μου πείτε ότι είναι δίκαιο, ένα άδικο απάνθρωπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών, του κεφαλαίου δηλαδή, εκτός αν μας πείτε ότι υπάρχουν ισότητα σε όλους τους πολίτες, που δεν θα το τολμήσετε. Και αυτό το σύστημα του ποινικού δικαίου τι κάνει? Πέρα από τα υπόλοιπα, από την αντιμετώπιση, ξαναλέω, του κοινού εγκλήματος, ότι θεωρεί εγκληματικές πράξεις και διαμορφώνει ασφαλιστικές δικλείδες για το σύστημα, ώστε οι αγώνες και οι πάλι που γίνεται από το λαό, και είναι ιστορικά αυτή η πάλι που έχει φέρει αλλαγές, να θεωρείται σε εγκληματική πράξη. Και θα πω και το παράδειγμα, για να αποδείξω ότι υπάρχει ενιαία αντίληψη πλην ΚΚΕ. Έχει άρθρα τόσο ο ποινικός κώδικας, που διασφαλίζει και δημιουργεί, πώς να το πω, τη δυνατότητα επιβολής και τσακίσματος των αγώνων των εργαζομένων, που δεν μιλά κανένας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που παρεστάνει τον προοδευτικό, ας μας πει λοιπόν, στην αναθεώρηση που έκανε, στην τροποποίηση μάλλον, του ποινικού κώδικα, άρθρα 134, εσχάτη προδοσία, 141, εκθέτει το ελληνικό κράτος, λέει, οποιαδήποτε ενέργεια ή σύμμαχό του σε κίνδυνο διατάραξης των φιλικών σχέσεων με ξενοκράτος. Δηλαδή, όταν λέμε έξω οι βάσεις του θανάτου, παραδείγματος χάρη είναι έξω από το ΝΑΤΟ, αν εφαρμόζονταν κατά γράμμα ο νόμος, θα ήμασταν φυλακοί. 142. Παραβίαση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 167. 168. 169. 170. 183. Απίθεια απέναντι στους νόμους. Ξέρετε, η ιστορία δεν έγινε με την υποταγή απέναντι στους αστικούς νόμους και στους νόμους κάθε συστήματος. Η ιστορία γράφτηκε, και ό,τι κατάκτηση υπάρχει, έστω ελάχιστα από την πλευρά των εργαζομένων, δεν έγινε με υποταγή, έγινε με απίθεια. Γι' αυτά γιατί δεν μιλάτε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν το κουβέντα ότι είναι αντιδραστικός ο ποινικός κώδικας και ότι χτυπάει το λαϊκό κίνημα? Κάνετε αψιμαχίες με τη Νέα Δημοκρατία σε επιμέρους ζητήματα, και κατά τη γνώμη μας, πέρα από το τι μπορεί να υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία κακώς αναδεικνύει πλευρές ιδεολειπτικές στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, κύριε Υπουργέ, ενσωματώσατε όλες τις αλλαγές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από εξαιρέσεις. Και ήταν πολύ φυσικό, κατά τη γνώμη μας, γιατί κινείστε στο ίδιο πλαίσιο. Σε ποια κατεύθυνση λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πέρα, λέω, από το κοινό έγκλημα που έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα, κινούνται οι τοποθετήσεις διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις? Παίρνονται μέτρα όλο και περισσότερο σταδιακά για τη θωράκιση του καπιταλιστικού συστήματος, για την ποινικοποίηση των αγώνων και μορφών πάλι του λαϊκού κινήματος. Και κάθε φορά που έρχεται μια ευρωπαϊκή οδηγία, ακριβώς αυτό υπηρετεί. Γιατί παίρνετε υπόψη και παίρνει υπόψη την προηγούμενη εμπειρία κατά τη διάρκεια της κρίσης, της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και των αγώνων που αναπτύχθηκαν, παίρνουν υπόψη τις απαιτήσεις των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομήρων που θέλουν κοινωνική ειρήνη, δηλαδή
Τι σημαίνει κοινωνική ειρήνη? Σημαίνει ο εργαζόμενος να υποταχθεί στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Για να μπορεί ανεμπόδιστα να μεγαλώνει την κερδοφορία. Πώς? Με υπερεκμετάλλευση, με εντατικοποίηση, με ξεζούμισμα και με εργασιακές σχέσεις γαλέρας που έχουν θεσπιστεί με τα μνημόνια. Αυτό θέλετε να κατοχυρώσετε και επίσης κάνει και πρόβλεψη. Γιατί εμείς δεν υποτιμάμε τη δυνατότητα του καπιταλισμού να κάνει προβλέψεις. Προβλέψεις για το μέλλον. Για μια επερχόμενη, πιθανά όχι άμεσα, αλλά αργότερα, μεγαλύτερη συγχρονισμένη οικονομική κρίση και θέλει να θωρακίσει από τώρα με τέτοιους νόμους που να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και δεν τους χρησιμοποιεί τώρα. Γιατί αν τους χρησιμοποιούσε για όλους και τους νομικούς και τους άλλους, η μισή Ελλάδα θα ήταν φυλακή. Αλλά υπάρχει και η κοινωνική διάσταση και η αντίδραση του λαϊκού κινήματος. Αυτό λοιπόν κάνετε και με αυτά τα δεδομένα διατηρεί όλες τις αντιδραστικές διατάξεις που είχε η τροποποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο έκανε και αυτός, και προχωρά σε νέες πιο αντιδραστικές πραγματικά και πιο γρήγορες ρυθμίσεις. Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Η αντιλαϊκή πολιτική για να εφαρμοστεί χρειάζεται αυταρχισμό, χρειάζεται καταστολή απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό. Και τα δείγματα που δίνετε θα τα πληρώσετε. Να το ξέρετε πολύ. Και ας φαίνεται ότι είναι έτσι. Αυτή η ιστορία ότι κάνω ότι γουστάρω δεν είναι θέμα κυβέρνησης μόνο. Και αυτό το σήμα, παραδείγματος χάριν χθες, να απαγορεύουν τα μάτια σε συνεργείο της Ξένας Αμοιράκης προκηρύξεις. Ποιος νόμος το λέει αυτό? Ποιος νόμος το λέει? Πέστε μας. Πού μπήκαμε, σε δικτατορία? Απαγορεύεται στο πεζοδρόμιο της ΑΣΟΕ να μοιράζει η ΚΝΕ προκηρύξεις. Γιατί? Τι έκανε? Εγκληματική πράξη, τρομοκρατική? Στο απέναντι πεζοδρόμιο λέει. Γιατί έτσι θέλω εγώ? Λέω ένα παράδειγμα μικρό, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα. Και το ερώτημα που βάζουμε, έχει δικαίωμα ο λαός, ανεξάρτητα ότι ψήφισε μέσα στην τετραετία ή στη διετία, να παλεύει για να ανατρέψει μερικά πράγματα με αγώνες, ναι ή όχι? Εμείς λέμε όχι, έχει δικαίωμα, αλλά επιβάλλεται να αγωνίζεται γι' αυτό, ανεξάρτητα, εκτός αν του λέτε το μόνο δικαίωμα που έχει είναι κάθε 4 χρόνια βγάζει μια κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα τα κεφάλια μέσα. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση γενικά σε σχέση με το ποινικό δίκαιο για μείωση των επαπολούμενων ποινών. Βεβαίως, είναι μια συζήτηση μεγάλη. Τοποθετήθηκε και η Μαρία Οικομινάκα, η συγκήτρια, και έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί σε αυτή την αίθουσα. Ποιοι γίνεται όμως τώρα εδώ? Εδώ, ναι, μεν γίνεται συζήτηση για το κοινό έγκλημα, αλλά αυξάνονται τα όρια και τα αδικήματα, για τα αδικήματα που διαχρονικά αξιοποιήθηκαν για ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων. Ναι ή όχι? Μπορεί να μειώνονται τιμές, ποινές στο κοινό έγκλημα, σωστά, και να αυξάνονται άλλες. Πολύ σωστά, δεν έχουμε εμείς αντίρρηση, ούτε για την παιδεραστία, ούτε για το βιασμό, ούτε για τους διακινητές, αν και για τους διακινητές η αύξηση θα επιφέρει και αύξηση στο κασέ που θα πληρώνουν οι μετανάστες. Έτσι γίνεται, γιατί το πανίσχυρο σύστημά σας δεν μπορεί να τους πιάσει αυτούς. Όλους τους άλλους μπορεί, εκτός από όλους αυτούς. Λέω λοιπόν, ενώ γίνεται αυτό, σε αυτά τα αδικήματα που χρησιμοποιούνται για την ποινικοποίηση των λαϊκών αγώνων, έχουμε αύξηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που φωνάζει τώρα σαν το γάτο στα κεραμίδια, αύξησε το ανώτατο όριο ποινής από 2 σε 3 χρόνια και το διατηρεί τώρα η Νέα Δημοκρατία, γιατί το βρήκε έτοιμο. Βρήκε έτοιμη και διατηρεί την απαράδεκτη προσθήκη του ΣΥΡΙΖΑ για ποινικοποίηση ακόμα και ειρηνικών κινητοποιήσεων, όταν σκοπεύει, λέει, στη ματέωση μιας νόμιμης συλλογικής διαδικασίας. Μόνο που το νόμιμον είναι καρκινική λέξη. Γράφεται, διαβάζεται και από την αρχή και από το τέλος. Ποιος είναι νόμιμος λοιπόν? Η μπράβη της που χρησιμοποιεί η μαφία της ΓΕΣΕ? Η νόθη, σύνεδροι που έχει? Αυτή είναι η νόμιμη? Οι 1.300 οικοδόμοι που δεν υπάρχουν στη Γαλαμπάκα, που βγάζουν 15 αντιπροσώπους? Τα σωματεία της Καρδίτσας που δεν υπάρχει στο πρωτοδικείο κανένα πρακτικό ψηφοφορίας? Αυτή είναι νόμιμη? Ή είναι νόμιμοι αυτοί που υπερασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και λένε ότι εδώ θα γίνει νομιμοποίηση όλων των αντιπροσώπων? Δεύτερο,
μετατρέπει σε ιδιώνυμο αδίκημα τις κινητοποίησης ενάντια στους πληστηριασμούς, ποινικοποιώντας ακόμα και την είσοδο και παραμονή στον χώρο που διεξάγεται ο πληστηριασμός. Και τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάω τον κύριο Μπαρτζόπουλο που έφυγε και μας μίλησε για το αστικό δίκαιο. Για να μας πει λοιπόν ο κύριος Μπαρτζόπουλος και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι, όταν ένας εργαζόμενος είχε 1.500 ευρώ εισόδημα και ένα χιλιάρικο η γυναίκα του και παίρνει ένα δάνειο που μπορεί να το εξυπηρετήσει, και όταν έρχεστε εσείς ξαφνικά και τον πάτε στα μισά και είναι σε αδιέξοδο, τι θα κάνει? Θα του πάρουν το σπίτι, ναι ή όχι? Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος είναι νόμιμος? Είναι ο εργαζόμενος που έκανε τον προγραμματισμό της ζωής του, που μπορεί να έστειλε και τα παιδιά του κάπου περισσότερο να σπουδάσουν και ξαφνικά του κόβεται το σβέρκο και του μειώνεται στο 50%? Και τι θα κάνει αυτός, πώς θα αμυνθεί? Πώς θα, πέρα από τους νόμους σας, οι οποίοι δεν τα λύνουν τα προβλήματα, θα αμυνθεί με συλλογική αλληλεγγύη και κινητοποίηση και με ματέωση των πληστηριασμών? Ναι, το υποστηρίζουμε. Τι να κάνει άλλο άνθρωπος? Τι άλλο μπορεί να κάνει? Θα χάσει το σπίτι του. Τι εξυπηρετεί λοιπόν? Αυτοί εξυπηρετούν αυτά και του ΣΥΡΙΖΑ και τα δικά σας. Εξυπηρετούν τους τραπεζίτες. Να ξεμπλέξουν μια και καλή και τα φάντες. Στην πορεία να ξεμπλέξουν, απειλείται με ποινές φυλάκια, τους κάνετε, τους βάλετε μέσα. Ο άλλος που χάνει το σπίτι του και πάνε το σωματείο του και άλλοι φορείς και διαμαρτύρονται και προσπαθούν να ακυρώσουν. Τι θα το βάλετε, στη φυλακή? Χάνει το σπίτι, θα το βάλετε και στη φυλακή? Για να κάνετε τα χατήρια ποιον? Να ξεμπερδέψετε με τα κόκκινα δάνεια. Και την ίδια στιγμή έγινε συζήτηση προκλητική, πραγματικά προκλητική προστασία των τραπεζικών στελεχών. Τρίτο θέμα, ενίσχυση και διεύρυνση του τρομονόμου 187α, 187β. Την είχε διευρύνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι μεγάλες σας διακηρύξεις για την κατάργηση του τρομονόμου που είναι, λέγατε, πού πήγαν όταν πήγατε στην κυβέρνηση? Εφαρμογή και διεύρυνση του τρομονόμου. Τώρα ουσιαστικά τι κάνετε? Οτιδήποτε αδίκημα μπαίνει τελικά, μπορεί να θεωρηθεί ως τρομοκρατική πράξη στρεφόμενο κατά της δημόσιας τάξης. Πού το πάτε δηλαδή? Δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, η θέση του ΚΚΕ και του κομμουνιστικού κινήματος για την ατομική τρομοκρατία έχει ξεκαθαριστεί από τότε που εμφανίστηκε. Ότι ήταν εναντίον και ότι στην πραγματικότητα, πέρα από προθέσεις, υπηρετεί το ίδιο το σύστημα. Άλλο πράγμα φοβάστε. Δεν φοβάστε αυτό? Αυτά στις ομάδες τις διάφορες που κάνουν, που ό,τι κάνουν και ο καθένας, και εμείς έχουμε πάρει θέση γι' αυτό. Φοβάστε το οργανωμένο μαζικό κίνημα. Εκείνο είναι που, από εκείνο που κινδυνεύει το σύστημα. Όταν ο λαός οργανωθεί, παλεύει για να ανατρέψει αυτό το κοινωνικό σύστημα. Και όχι διάφορες ομάδες που κάνουν αυτά που κάνουν και εξυπηρετούν μια χαρά. Δηλαδή, τι θα κάνετε τώρα, άμα κάνουν κατάληψη συμβολική, θα τους πάτε μέσα για τρομοκρατία? Άμα ακολουθήσετε τους Ευρωπαίους φίλους σας, κανονικά πρέπει να τους πάτε μέσα. Αλλά δεν περνάνε εύκολα αυτά στην Ελλάδα. Ούτε και αποδέχεται η κοινή γνώμη, και όχι μόνο οι κομμουνιστές και οι αριστεροί, αλλά και άλλοι άνθρωποι. Τι θα κάνετε? Θα βάλετε και τις απεργίες? Βάλετε νόμους. 50% συνένα. Βάλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τώρα τι θα κάνετε? Θα τους πάτε για τρομοκρατία με απεργίες? Και πώς εξηγείτε εσείς οι φιλελεύθεροι το 99% των απεργιών να βγαίνουν παράνομες? Πώς διάολο γίνεται? Κανένας εργαζόμενος δεν είναι νόμιμος ποτέ? Μόνο η εργοδοσία είναι νόμιμη. Αυτούς τους νόμους θέλετε να φέρετε και νομίζετε ότι θα περάσουν? Τέταρτο. Αφήστε με λίγο, κυρία Πρόεδρε, ο Λοβέρδος με 6 μίλησε 20. Εγώ με 12, κανονικά πρέπει να μιλήσει 30, αλλά δεν θα το κάνω. Πήρατε και από τη δευτερολογία χρόνο, κύριε συνάδελφε. Σύντομα. Θα πάρετε όλο το χρόνο σας. Τέταρτο ζήτημα. Ποινικοποίηση πραγματοποίησης ταξιδιού. Όταν εικάζεται, τι σημαίνει εικάζεται? Ότι γίνεται με σκοπό εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Τι σημαίνει εικάζεται? Τι θα έρθουν οι υπηρεσίες της Ισπανίας, άλλων, να πούνε ότι αυτός πήγε για τρομοκρατία? Ακούστε να σας πω. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά γενικά. Όμως σας λέμε το εξής, για πέστε μας, η μεγάλη σας και παντοδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσες χιλιάδες τζιχαντιστές έστειλε και πολέμησαν? Και τι νομίζετε, τους ξέφυγαν? Θα τα πω ομά.
Όχι, τους χρησιμοποίησαν 100.000 μισθοφόροι που έφτασαν στη Συρία, γιατί τόσοι ήταν, και έχουμε άμεση αντίληψη γι' αυτό, από ενημέρωση δηλαδή. Πώς πήγαν εκεί? Δεν μπορούσαν να τους εμποδίσουν, δεν τους ήξεραν. Όχι, πήγαν σε αποστολή. Πού εκπαιδεύτηκαν οι περισσότεροι? Στην Καλιφόρνια και στον Όρκο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε την άλλη τη βάση. Την Αμερικάνικη. Είναι έτσι, δεν είναι? Διαψεύστε το. Και τι δηλαδή, θα εμποδίσετε? Αυτό το παίρνετε για να μην πάνε και εκπαιδευτούν στο Κοπάνι ή δεν ξέρω πού αλλού κάποιοι τρομοκράτες που θα έρθουν εδώ για να κάνουν την επανάσταση? Σε ποια τα λέτε αυτά? Τι ωφέλησαν αυτά τα μέτρα στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση? Ματέωσαν τις επιθέσεις που έγιναν και στη Γαλλία και στη Γερμανία και αλλού. Όχι, άλλες είναι οι αιτίες. Απλά το σύστημά σας και ο υπεραλισμός χρησιμοποιεί όλες αυτές τις ομάδες μια χαρά. Και όταν δεν του κάνουν, μπορεί να τις καθαρίζει κιόλας. Γιατί την Αλκάτε ποιος την έφτιαξε? Η CIA δεν την έκανε? Ο Μπιν Λάντεν τι ήτανε? Σωματούχος της CIA δεν ήτανε? Και του ξέφυγαν μετά διάφορα και δημιουργήθηκαν αυτά που δημιουργήθηκαν όλο αυτό το διάστημα. 187β. Θα επιμετράτε, λέει, στον καθορισμό της ποινής για αδικήματα της τρομοκρατίας τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, όσοι δεν έχουν σαφή αντίληψη το τι συμβαίνει μες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχει βέβαια παραπληροφόρηση, είναι απίστευτο. Μπορεί να θεωρηθείς τρομοκράτης για οτιδήποτε. Υπάρχουν κόμματα που είναι παράνομα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Και ξέρετε, πέρα από αυτό, επειδή έτυχε να είμαι στην Ευρωβουλή τότε, όταν γίνονταν αυτή η συζήτηση, υπήρχε μια κατεύθυνση η οποία απορρίφθηκε τελικά για κοινό ποινικό δίκαιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα και αστεί νομικοί και άλλοι, για δικούς τους λόγους, είπαν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν μπορεί να ομογενοποιηθεί ποινικό δίκαιο. Εσείς τα υποστηρίζετε αυτά, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, για ενιαίο ποινικό δίκαιο. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, γιατί κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό ποινικό, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, πολιτισμό, και από άλλους δρόμους έφτασε στο να θεσμοθετήσει ορισμένα πράγματα. Ο στόχος αυτός ήταν να αυστηροποιηθεί, να αντιδραστικοποιηθεί πλήρως το ποινικό δίκαιο, και αυτό γίνεται και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που εφαρμόζετε όλοι σας ανελιπώς. Γιατί πήγατε κόντρα πουθενά? Στην τελευταία που ήρθε η τρομοκρατία την ενσωματώσατε, ναι ή όχι? Και άλλες να έρχονται να πάλι θα τις ενσωματώνατε, αφού το έχετε Ευαγγέλιο. Τέλος, να πω δύο λόγια και σταματάω για την ποινική διαπραγμάτευση, συνδιαλλαγή και διαταγή. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, αυτά τα αμερικάνικα συστήματα, πώς να το πω, καταστρατηγούν κάθε έννοια ποινικού δικαίου. Μπορεί να είναι να το κάνετε για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Αν θέλετε να ξεμπλοκάρει, κάνετε προσλήψεις υπαλλήλων, δικαστικών κλπ. Εδώ πού οδηγούμαστε πια? Από μια δίκη κανονική οδηγούμαστε σε παζάρι ανάμεσα στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και το πώς καταλήγει, πώς μπορεί να καταλήξει, για να είμαι πιο ακριβής. Ένα είναι για να γλιτώσει. Σου λέει, παραδέχομαι την ενοχή μου, πληρώνω μερικά, αντί να τρέχω στα δικαστήρια 3-4 χρόνια και να είμαι κρεμασμένος. Και δεύτερο, στα οικονομικά εγκλήματα, με τον παρά μου, μην πω την παροιμία, δεν κάνει να την πω, ότι έχει χρήμα ο άλλος, πληρώνει, κάνει μια διευθέτηση και βγαίνει άσπυλος και αμόλυντος στην κοινωνία, λες και δεν συνέβη τίποτα. Ούτε ακροαματική διαδικασία, ούτε δημόσια δίκη, ούτε τίποτα. Και αυτό στρέφεται πραγματικά, είναι εκβιαστικό, ας είναι προαιρετικό. Θα υποχρεώσει έναν κόσμο να πάει προς τα εκεί, και εκείνος που δεν έχει λεφτά θα είναι εκείνος που θα φύγεται. Τέλος, είπα και πριν, αυτά τα φαινόμενα του αυταρχισμού, πέρα από, ξέρετε τις απόψεις μας εμείς, τις δικές μας για αυτές τις ομάδες και το τι πιστεύουμε. Όμως αυτός ο αυταρχισμός που εντείνεται και έχει κόψει καπίστρι τις τελευταίες μέρες, όπως λένε στο χωριό μας, και φαντάζομαι ο Υπουργός θα το καταλαβαίνει και όσοι είναι από τη Ρούμελη και τη Θεσσαλία, έχουν κόψει καπίστρι τελευταία. Υπάρχουν γεγονότα που δεν δικαιολογούνται. Εμείς θεωρούμε δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια μεγάλη ανασυγκρότησης του φοιτητικού και του εργατικού κινήματος. Άρχισαν να επιστρέφουν φοιτητές σε συνελεύσεις κλπ. Και δεν εννοούμε μπαχαλάκηδες και τέτοιοι.
άρχισαν να εκδηλώνονται εργατικοί λαϊκοί αγώνες και το δόγμα νόμος και τάξη πάει σύννεφο. Σας προειδοποιούμε. Το έχω ξαναπεί. Το ξύλο έχει δύο άκρες. Αυτή η δράση θα φέρει και αντίδραση. Και δεν θα υποταχθεί ο κόσμος εύκολα. Ούτε πρόκειται να κάνει πίσω προσωρινά αυτό τον τρόμο, τον έμεσο, που προσπαθείτε να επιβάλλετε, λέει ο ένας. Στη Βολιβία, λέει, κερδίσαμε. Θα κερδίσουμε και εδώ. Αυτό θα γυρίσει μπούμερανγκ. Και λέμε, σταματήστε, βάλτε φρένο σε τέτοιου είδους ενέργειες που έχουν στόχο το οργανωμένο μαζικό λαϊκό κίνημα. Χτυπήστε το κοινό έγκλημα, καθαρίστε τα εξάρχεια από τους ναρκέμπορους και εκεί να τα συζητήσουμε. Τελειάτα. Όλα. Και όχι πυγμή και νόμος και τάξη. Δεν μας άμενα, ξέρετε.